Ο Υφυπουργός Υγείας Γιώργος Παπαγεωργίου αναφέρεται με πρόσφατες δηλώσεις του σε αιτήματα που αφορούν τον νομό γενικότερα. Καμία υποχώρηση για τα αιτήματα της Άρτας, δηλώνει ο Υφυπουργός Υγείας. Ο κύριος Γιώργος Παπαγεωργίου, με δήλωσή του σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη των κυβερνητικών καθηκόντων, υπογραμμίζει ότι σε σύμπνοια με τους τοπικούς φορείς παλεύει και προωθεί τα αιτήματα της περιοχής. Αναφέρεται στο γεγονός της ανάδειξης αναδόχου για τα εγκυοβελτιωτικά πέτα Κομποτίου, τα εγκυοβελτιωτικά της πεδιάδας Άρτας, αλλά κυρίως το αίτημα του αγροτικού κόσμου για αποζημιώσεις γενικευμένης ακαρπίας. Αλλά και για τα εγκυοβελτιωτικά της πεδιάδας της Άρτας, μια ιστορία η οποία έχει τους υπόλογους, δεν θα αναφερθώ αυτή τη στιγμή ποιοι είναι και τι έγινε, σημασία ότι και αυτό ξεπεράστηκε, διότι η εγγεγραμμένη πίστοση αυτή τη στιγμή τρέχουσα είναι 3 εκατομμύρια ευρώ με δυνατότητα περαιτέρω αύξησης μέχρι και του ποσού, του ολοκλήρου του ποσού. Στις 10, αν δεν κάνω λάθος, Οκτωβρίου γίνεται το δικαστήριο για τον προσδιορισμό της τιμής μονάδος για τις απαλωτριώσεις. Δεν ξέρω αν θα χρειαζόταν να επέμβω προσωπικά για να προχωρήσει αυτή η ιστορία, όμως έγινε και έτσι προχωράνε και τα δύο ώστε να είμαστε μέσα σε αυτά τα οποία έχουμε πει. Θα λέγω